κυρία Αγγέλου, καλησπέρα από την ΙΚΟ. Κάνουμε αυτή την επικοινωνία για να συζητήσουμε έτσι για το θέμα των τελευταίων ημερών, όπως έχει προκύψει για το νησί μας, που αφορά την υπόθεση με τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία προσπάθησαν να κλείσουν τις λακκούβες στον κεντρικό επαρχιακό δρόμο Κοχωριών. Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό το συμβάν, σαν επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Καταρχάς, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Νομίζω ότι το θέμα το έχουμε εξαντλήσει από κάθε άποψη. Έγινε μια πράξη από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι είναι ορισμένοι, είναι στην τροχία. Έχουν δεχτεί εκείνη την περίοδο, όπως πολύ καλά γνωρίζω, όλες τις προηγούμενες μέρες έχουν δεχτεί άπειρα τηλεφωνήματα. Και η λύση βέβαια ήταν να γίνει κάτι. Τι ήταν αυτό που μπορούσε να γίνει άμεσα? Αυτό που έκαναν οι δύο αστυνομικοί. Δηλαδή, που βρήκαν την ευκαιρία και έκλεισαν την τρύπα. Όλα τα άλλα τα οποία ακούγονται είναι πέρα πάσης λογικής. Και επειδή υπάρχει σοβαρό ζήτημα εδώ που αφορά το θέμα της εταιρείας, η οποία έχει σύμβαση τριετή, 1,278 πλέον ΦΠΑ 17%, η οποία εταιρεία δεν έχει κλιμάκιο ανανησί ώστε να επιβλέπει τι γίνεται και άμεσα να επεμβαίνει σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στους δρόμους που υπάγονται στην περιφέρεια. Μάλιστα. Βρέθηκαν λοιπόν δύο άνθρωποι, δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι άφησαν στην άκρη την εργασία τους και φρόντισαν να κάνουν τι? Να κλείσουν δύο τρύπες, δύο λακκούβες. Που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι λόγω των καιρικών συνθηκών και με δύο γεμάτες μπόρες, αυτές οι τρύπες δεν θα ήταν λακκούβες πια, αλλά θα γινόντουσαν μικρές λιμνούλες κλπ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεδομένου μάλιστα ότι η ύπαρξή τους ήδη εμπερίχε τον κίνδυνο ατυχημάτων και δυστυχημάτων για κάποιον που κινείται με μηχανή. Απλά προκύπτει το ερώτημα αν η σωστή λύση ήταν αυτή με το τσιμέντο και όχι με το σωστό υλικό που πρέπει να κλείσει μια λακκούβα. Εάν πιάσουμε αυτό το θέμα, δεν μας φτάνουν 15 εκπομπές. Πρώτον, κανένας δρόμος πλην των μεγάλων οδικών αρτηριών δεν γίνεται με τις προδιαγραφές που πρέπει να γίνεται. Κανένας δρόμος στην Ελλάδα. Ειδικά οι περιφερειακοί δρόμοι, ειδικά οι δρόμοι επαρχιακοί, ειδικά οι μικρότεροι δρόμοι δεν γίνονται με καμία προδιαγραφή. Έχετε δει ποτέ στο σύνολο των δρόμων, δεν λέω σε ένα ποσοστό μπορεί να υπάρχει, στο σύνολο των επαρχιακών, περιφερειακών, μικρών δρόμων επαρχιακών να τηρείται η κλίση του 2% για την απορροή των υδάτων? Δεν υπάρχει πουθενά. Έχετε δει πώς κατασκευάζονται αυτοί οι δρόμοι, πώς χτίζονται αυτοί οι δρόμοι? Ασφαλώς και δεν έχετε δει. Είναι όλα εκτός των διαγραφών. Άρα, ασφαλώς δεν ήταν σωστό το τσιμέντο, αλλά ήταν μια πρόσκαιρη λύση για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα. Και επίσης ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει από όλα αυτά τα σχόλια που ακούγονται για αυτό το θέμα είναι για το αν οποιοδήποτε δηλαδή πιστεύει ότι χρειάζεται μια παρέμβαση είτε στους δρόμους είτε σε ποιο άλλο ζήτημα μπορεί να προκύψει μέσα σε μια πόλη που κατοικούν τόσοι άνθρωποι, αν μπορεί ο καθένας να παίρνει την πρωτοβουλία και να δρά αυτοβούλος. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου δέχεσαι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς που κινούνται στις οδικές αυτές αρτηρίες, στα οδικά αυτά δίκτυα, διαπιστώνουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο σοβαρό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται, θα σας ρωτήσω το απλό. Οι αστυνομικοί, οι τροχαίοι εν προκειμένου, τι έπρεπε να κάνουν? Να κόψουν κλίση και να συλλάβουν τις λακκούβες? Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι έφικτο, προφανώς. Άρα λοιπόν, έπρεπε κάτι να κάνουν. Έχουν δεχτεί μια σωρία τηλεφωνημάτων, η συγκεκριμένη υπηρεσία δέχεται τηλεφωνήματα διαρκώς, δεχόταν τηλεφωνήματα διαρκώς για αυτό το θέμα. Βιορέθηκαν οι άνθρωποι εκεί. Έκαναν αυτό που έκαναν, να τους καταδικάσουμε, να περάσουν και ΕΔΕ, να τους πάρουμε και το κεφάλι για να ηρεμήσει η Περιφερειακή Αρχή? Όχι. Η Περιφερειακή Αρχή όφιλε να υπάρχει εκεί συνεργείο. Σε κάθε νησί που έχει δρόμους η περιφέρεια, που υπάγονται στην περιφέρεια, έπρεπε να υπάρχει συνεργείο ώστε άμεσα να επεμβαίνει σε οποιαδήποτε τέτοια ζημιά. Εν κατακλείδη, εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι καλώς έπραξαν οι δύο αστυνομικοί, ορθώς έπραξαν για το καλό και για την ασφάλεια όλων των κατοίκων του νησιού και ότι όλη αυτή η υπόθεση ήταν πάρα πολύ υπερβολική και πήρε εξαιρετικά μεγάλες διαστάσεις.
πήρε εξαιρετικά μεγάλες διαστάσεις για λόγους οποίους εύκολα κάποιος μπορεί να καταλάβει. Και φυσικά θα πρέπει άμεσα να πάρθει πίσω η διενέργεια ΕΔΕ, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έκαναν κάτι το οποίο να πρέπει να περάσουν από ένορκη διοικητική εξέταση.